Το σύνδρομο της μυϊκής καταπώνησης έχει να κάνει με τη συνεχή άσκηση όταν δεν υπάρχει ένα διάστημα ανάπαυλας τουλάχιστον 3 εβδομάδων και εργαστηριακά αυτό εκτιμάται με την παρουσία ραβδομιόλυσης, δηλαδή την άνοδο της κρεατινοφοσφοκινάσης σε τετραψήφια επίπεδα. Αυτό ουσιαστικά συνεπάγεται λύση των ραβδωτών σκελετικών γραμμωτών μυών και την απελευθέρωση της μυοσφαιρίνης, η οποία είναι πρωτεΐνη που μεταφέρει το οξυγόνο στους μύες. Αυτή όμως είναι τοξική για το νεφρικό σπείραμα και ως συνέπεια αυξάνει η απόλυτη μη κρεατινίνη σωρού, καθώς επίσης πέφτει και ο βαθμός της πνευματικής διαιθήσεως. Όσο μεγαλύτερο είναι ο νεοδείκτης μάζας σώματος, τόσο περισσότερη κρεατινίνη έχουμε αύξηση, αλλά και τη CPK. Επίσης έχουμε αύξηση του κατηλίου, το οποίο είναι το κύριο δεκτάριο ευρώ, αύξηση της γαλακτικής ευδρογονάσης που έχει να κάνει με τον κυταρικό θάνατο και παρουσία ερυθρών αιμοσφαιρίων σε μικροσκοπική εξέταση γενικής ούρων.